Καλό σας μεσημέρι. Στα ύψη σήμερα η πολιτική επικαιρότητα. Και τι δεν έχουμε. Έχουμε αλλαγές στον τρόπο που συμπληρώνουμε τη φορολογική μας δήλωση και θα τα πούμε αναλυτικά. Έχουμε αυτό το μεγάλο σκάνδαλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αλήθεια, σας εξέπληξε? Γιατί εγώ χαμογελώ όταν ακούω να εκπλήσονται οι άνθρωποι. Λίγο πολύ όλοι το ξέρουμε αυτό το πάρτι. Ενδεχομένως κάποιοι δεν φαντάζονταν ότι διαχειρίστηκαν σε μια δεκαετία 135 εκατομμύρια ευρώ, τόσο φαίνεται, αλλά ακόμα είμαστε στην αρχή, στην κορυφή του παγόβουνου, αρχίζει και σπάει το σπυρί, να δούμε πόσο βαθιά θα φτάσει αυτή η τομή. Το θέμα είναι ότι από κάπου ξεκινήσαμε, 135 εκατομμύρια ευρώ, από το 2000 μέχρι το 2009 διαχειρίστηκαν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Άκουσα τον κύριο Ρακιντζή, τον επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης, να λέει ότι δεν ελέγχονταν ούτε αυτοί που τα έδιναν, ούτε αυτοί που τα έπαιρναν. Όταν λοιπόν εκλήθησαν κάποιοι να δώσουν τα παραστατικά, δεν έφερναν παραστατικά. Θα το αναλύσουμε και αυτό το θέμα των μη κυβερνητικών οργανώσεων αργότερα, όπως και το θέμα των φορολογικών δηλώσεων, αλλά εγώ σήμερα θα προτάξω ένα πολιτιστικό θέμα, διότι όταν έχεις έναν αγαπημένο, τον αρχιτέκτονα της ψυχής, όπως θα τον λέμε σύντομα, και έναν από τους δημοφιλέστερους Έλληνες και το 2012 και το 2013 στην παρέα σου και σου κάνει την τιμή να συνομιλήσει μαζί σου, και μιλάμε για τον αγαπημένο της ψυχής μας και τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή, νομίζω όλα αυτά περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σμαραγδή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Μου είχατε υποσχεθεί την τελευταία φορά ότι θα μας πείτε νεότερα και νομίζω, εγώ να σας πω κάτι, ξεκίνησα σαν αφορμή, είδα ότι είστε πάλι ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς Έλληνες και το 2013. Σωστή είναι η πληροφόρησή μου? Σωστή είναι. Δηλαδή δεν έπιασε όλο αυτό που σας έκαναν η σκηνοθεσία εκ των έσω, τέλος πάντων, όλοι αυτοί που έριξαν τα δηλητηριασμένα δέλη, δεν βρήκαν το στόχο τους. Ευτυχώς πρέπει να πούμε. Λοιπόν, εγώ σας τσιγκλάω επίτηδες, γιατί θέλω εδώ να ανοίξουμε τις ψυχές μας, τις καρδιές μας, αρχιτέκτονας της ψυχής, έτσι κι αλλιώς είναι το βιβλίο που θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα. Μάλιστα. Και έχουμε να πούμε πολλά. Λοιπόν, πρώτον, η ψυχολογία είναι καλή, σας άγγιξε όλο αυτό που σας συνέβη το 2013 πάρα πολύ. Έφτασαν να λένε μην πάτε να δείτε το Θεός αγαπάει το χαβιάρι, διότι είναι κακή ταινία πριν καν κυκλοφορήσει. Το θυμάμαι αυτό. Αυτό είχαμε πει στην τελευταία μας κουβέντα. Ναι, συνέβη αυτό πράγμα. Συνέβη. Την έβλεψε όμως την ταινία αυτό? Την επηρέασε? Σε ένα βαθμό βέβαια. Α, την έβλαψε λέτε. Γιατί ναι, σε εισιτήρια πήγε πολύ καλά. Κοιτάξτε, όταν ρίχνει μια ομίχλη πάνω σε ένα έργο, και σε μια μάλιστα περίοδο, ας πούμε, κρίσης, που καθένας μετράει τις εξόδους του, πιστεύω ότι φτάσαμε γύρω στις 330.000 ήταν τα εισιτήρια που έκανε η ταινία, που είναι περίπου τα εισιτήρια που έχει κάνει ο Βούλγαρης με την σπουδαία αυτή η ταινία. Θα έχει ξεπεράσει αυτά τα εισιτήρια κάπως ο Βούλγαρης με την Μικρά Αγγλία, αλλά είναι πολύ ισχυρά εισιτήρια. Την περιμέναμε όμως να ακουμπήσει τις 500.000. Δεν έφτασε εκεί, πιστεύω, από αυτή την ομίχλη που ρίξανε πάνω στην ταινία. Αλλά ξέρετε, είναι όταν, ας πούμε, δημιουργείς, παράγεις έργο, τα περιμένεις να συμβούν και αυτά. Το περιμένατε εσείς σε τέτοιο βαθμό? Σε τέτοιο βαθμό όχι. Πού το αποδίδετε, κύριε Σμαραγδή, τώρα που είμαστε πιο μακριά από τα γεγονότα, γιατί πέρσι ήμασταν έτσι λιγάκι ενθερμό την ώρα που είχε συμβεί. Πού το αποδίδετε όλο αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, βλέπω ότι το τελευταίο καιρό στην Ελλάδα, στην περιοχή του πολιτισμού, όπου πάει να αρθρωθεί λόγος η δημιουργία γύρω από το ελληνικό αίσθημα, υπάρχει ένα μπαράζ επίθεσης. Υπάρχει δε και μια γενική τάση απαξίωσης του πολιτισμού. Δηλαδή βλέπετε ότι μόλις ένας άνθρωπος από τον πολιτισμό, όπως η Δημούλα και διάφοροι άλλοι άνθρωποι, ας πούμε, πουν μια φράση λίγο διαφορετική από ό,τι την περιμένει ένας ορισμένος κόσμος, επιτίθενται. Ο κόσμος της παρέας, της παρεοκρατίας. Ναι. Ο κόσμος που βάζει ταμπέλες. Ναι, ακριβώς. Ο κόσμος που αν δεν σε έχει στη δική του μουσική αγκαλιά, στη δική του παρέα, στο δικό του κόμμα, στη δική του... Είσαι εχθρός. Είσαι εχθρός, είσαι εκτός. Ναι. Εγώ
στη ζωή μου, από τότε που κατάλαβα γιατί είμαι εδώ, τι υποστηρίζω, τα πράγματα που με γέννησαν. Οποιοδήποτε άνθρωπος, δημιουργός, οποιοδήποτε μέρος του κόσμου δεν κάνει το ίδιο κάνουν. Και επιπλέον για να είσαι διεθνής, πρέπει πρώτα να είσαι εθνικός. Και να είσαι Έλληνας και όχι φιλέλληνας, να συμπληρώσω εγώ. Επίσης και στο σινέμα, στο κινηματογράφο, ξέρετε, είναι άλλο τα φεστιβάλ, από τα οποία είμαι χορτάτος, πρέπει να το πω αυτό, και άλλο είναι οι αίθουσες, άλλο είναι ο κόσμος. Πρέπει λοιπόν, κατά την άποψή μου, για να κερδιθεί ο κόσμος εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος, τα πράγματα που έχεις να του προτείνεις πρέπει να είναι η προέκταση του δικού του αισθήματος και να τον οδηγείς, να οδηγείς τις ψυχές των ανθρώπων στην πάνω σφαίρα του αισθήματος, όπου μπορείς, ας πούμε, να ανορθώσεις. Αυτή είναι η δουλειά της τέχνης. Η τέχνη στην ουσία τι κάνει? Δημιουργεί οροπέδια καταφυγής της ανθρώπινης ψυχής, ώστε ο καθένας, κάθε ψυχή του ανθρώπου, να μπορεί από εκεί να ακουμπήσει το έργο για το οποίο εκείνη τη στιγμή θα μπορεί να του δώσει ανάταση, δύναμη, παρηγοριά, γλυκύτητα. Ναι. Αυτό είναι κοντύτερα στον οποιοδήποτε άνθρωπο, αν είναι συγγενικό με αυτό που, ας πούμε, λαχταράει η ψυχή του. Εάν του κάνει, ας πούμε, του βάζεις συνεχώς μπροστά σου ότι επιβάλλουν οι ξένες μόδες, δεν μπορεί να τα αναγνωρίσει, άρα δεν μπορεί να το αγκαλιάσει. Γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, ότι οι ταινίες, παραδείγματος χάρη, μια και υπηρετώ αυτή τη μεγάλη τέχνη, τη μεγάλη λαϊκή τέχνη, οι ταινίες οι οποίες τιμούνται από τον κόσμο και εδώ και έξω, είναι οι ταινίες οι οποίες έχουν χαρακτήρα και αίσθημα ελληνικό. Πολλά εισιτήρια. Ναι. Πολλά εισιτήρια τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, που θα το πω, έχουμε κάνει εμείς και με τον Γκρέκο και με τον Βαρβάκη 330 εισιτήρια, ο Βούλγαρης και ο Τάσος ο Μπουλμέτης. Γιατί αν δείτε και οι τρεις ταινίες και οι τρεις αυτοί σκηνοθέτες καταπιάνονται με μια θεματική που αφορά τον Έλληνα, που αφορά τον Έλληνα του εξωτερικού, δηλαδή μπορεί να κουμπίσει σε μια πατρίδα που δεν μπορεί να την αγγίξει και μπορεί να την αγγίξει μέσα από τις ταινίες, και είναι και οι ταινίες που μπορεί να παιχτούν στα σχολεία, κυρία Καρέλ. Αισθάνεστε λοιπόν, πάτε να ενώσετε τον ελληνισμό, αυτό πάτε να κάνετε, αυτό διαστάνομαι, αυτό κάνατε δηλαδή, και γιατί το πάτε να κάνετε θα αναφερθώ αργότερα στην ταινία που ετοιμάζετε. Ενώνετε λοιπόν ακριβώς, όπως λέτε, το σχολείο, τον απόδημο Έλληνα, τον πραγματικό Έλληνα με κεφαλαίο και όχι τον φιλέλληνα, χωρίς να αποκλείεται και τον φιλέλληνα, βέβαια, μέσα από τις ταινίες σας, έτσι. Γι' αυτό άλλωστε και πάντοτε το κάστ σας είναι ανάμεικτο. Υπάρχουν και σπουδαίοι Έλληνες πρωταγωνιστές, αλλά ψάχνετε και στο εξωτερικό και θα έρθουμε και σε αυτό. Μάλιστα. Γιατί πιστεύετε ότι πολεμηθήκατε τόσο, είναι η γνωστή μυσαλλοδοξία του Έλληνα που ό,τι πάει να ξεχωρίσει και να βγει προς τα πάνω πρέπει να το τραβήξουμε από τα πόδια για να βυθιστεί και να ισοπεδωθεί? Πιστεύετε ότι μας βγήκε αυτό τα τελευταία χρόνια? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να σας πω από πού παίρνω δύναμη σε όλο αυτό το πράγμα που έγινε. Είναι ότι, επειδή θα αναφερθούμε όπως είπατε, αλλά μπορεί να το βάλουμε σε κίνηση, ας πούμε, ετοιμάζω αυτή η επόμενη ταινία, είναι ο Νίκος Καζαντζάκης. Εκεί θα ερχόμουν. Ναι. Ο Νίκος Καζαντζάκης, τώρα που μελέτησα προσεκτικότερα τη ζωή του, την ήξερα, αλλά γιατί έχουμε γεννηθεί στην ίδια πόλη, βασιλευτούσε. Πολλά κοινά θα έλεγα ότι έχετε, πολλά, θα τα πούμε υπάρχουν στην πορεία, ναι. Ξέρετε, το τι τράβηξε, επειδή ήταν αψηλό δέντρο, πρέπει να είμαι τυχερός με αυτά που μου συμβαίνουν. Όπως είχε πει κιόλας ότι στο τέλος νικέται το κακό, έτσι. Στην αρχή πάντα δείχνει να θριαμβεύει και στο πάντα τέλος νικέται. Το έχουμε ξαναπεί σε αυτήν την εκπομπή. Α, το θυμάμαι, είναι, το είχαμε βάλει και τίτλο στην εκπομπή μας. Κοιτάξτε, αυτός είναι μυστικός νόμος του σύμπαντος. Δεν είναι ανθρώπινος. Και όταν κάνεις το κακό, κακό θα έρθει. Όταν κάνεις το καλό, καλό θα έρθει. Ο Καζαντζάκης το καλό έκανε. Για πείτε μας λίγο για το Καζαντζάκη. Ξέρω, σας ενώνουν πολλά. Είμαι κριτικός, έλεγε πάνω απ' όλα, όπως το λέτε κι εσείς. Ναι. Έτσι. Πολεμήθηκε πάρα πολύ. Παραπάνω από οι μεγαλύτερες τρικλοποδιές από τους ίδιους τους Έλληνες. Έτσι μπήκαν. Δεν συζητώ για την Εκκλησία. Δεν συζητώ για εκείνο το Νόμπελ. Θα μας πείτε λίγο. Θα μας πείτε εσείς περισσότερα, μια και έχετε μελετήσει πιο πρόσφατα λεπτομέρειες της ζωής του.
Κοιτάξτε να δείτε, όταν λοιπόν φτάνουν Έλληνες στην εποχή του Καραδέκη που πηγαίνουν, δημιουργούν μια επιτροπή μυστική και πάνε στη Σουηδική Ακαδημία μια εβδομάδα εκεί για να πείσουν την Ακαδημία για το, να μην πάρει ο Καραδέκης τον Νόμπελ, ο μεγαλύτερος συγγραφέας που γέννησε ο Ελληνισμός μετά τον Όμηρο είναι αυτός. Θα αναφερθείτε στην ταινία σας σε αυτό το κομμάτι? Θα το ακουμπήσω, κοιτάξτε. Γιατί θα το ακουμπήσετε και δεν θα βάλετε το μαχαίρι βαθιά? Διότι, κοιτάξτε, ο Καραδέκης έκανε το εξής πράγμα και πρέπει να το ακολουθήσει η ταινία. Όταν υπήρχε ένα περιστατικό που δεν υπάρχει στην ταινία, αλλά έχει σημασία, ας πούμε, για τη ψυχοσύνθεση του ανθρώπου και τι θέλω εγώ να υπηρετήσω. Ο Καραδέκης ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, καταρχήν. Και επειδή είχε καταλάβει τα μεγάλα θέματα, έκανε πάντα το καλό. Όταν λοιπόν το ερχόταν το κακό, το αντιμετώπιζε με μεγάλη κατανόηση. Δηλαδή, έγραψε ένα βιβλίο ο αδερφός της Γαλάτιας Καζαντάκη, mm-hmm. της πρώτης δηλαδή γυναίκας του, mm-hmm. ενάντια στον Καζαντάκη. Του το έστειλε, τον έβριζε δηλαδή. Του το έστειλε το βιβλίο και, για να τον πειράξει, φαντάζομαι. Και ο Καζαντάκης κάτι το διάβασε, το συνήθισε και διάβασε όλα τα βιβλία που τους έλεγαν και έγραψε ένα μικρό κείμενο να του το στείλει πίσω. Και του έλεγε μόνο για τις αρετές του βιβλίου. Δεν έλεγε τίποτα, ας πούμε, τον έβριζε ως το χειρότερο συγγραφέα της Ευρώπης. Mm-hmm. Του λέει λοιπόν η γυναίκα του, η Ελένη, που τον αγαπούσε, λάτρευε. Μα Νίκο, του γράφεις καλά λόγια για το βιβλίο του. Αυτό σε βρίζει. Και ο Καζαντάκης απήντησε, ναι, αλλά εμείς, αυτό μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εμείς πρέπει να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Αυτό το ακούω από κάποιους εκλεκτούς σήμερα και μάλιστα ομολογώ, θαυμάζω το μεγαλείο τους, πώς μπορούν και το λένε αυτό. Το έχω ακούσει σήμερα και λέω μεγαλείο ψυχής να πρέπει να μπορείς να αγνοείς όλη αυτή την κακία και να λες με ενδιαφέρει να γίνουμε εμείς καλύτεροι άνθρωποι. Ξέρετε γιατί. Διότι αν απαντήσεις με τον ίδιο τρόπο, περνάς από τη μεριά του κακού. Mm-hmm. Και πάμε λοιπόν εσύ παραμένεις στη μεριά του καλού και αφήνεις αυτόν, τον όποιον αυτόν ή αυτούς, να αναμετρηθούν οι ίδιες του οι ψυχές τους με το καλό ή το κακό. Mm-hmm. Αφού οι συμπαντικοί νόμοι το κακό το επιστρέφουν και το καλό το επιστρέφουν, οι ψυχές τους με αυτό θα αναμετρηθούν. Εσύ δεν πρέπει να μπεις στη μέση. Εσύ πρέπει να πράττεις μόνο το καλό. Δηλαδή, ποιο είναι το καλό? Ότι είναι χρήσιμο στους άλλους. Και αυτό πρέπει να γίνεται με ανιδιοτέλεια. Εκεί λοιπόν ξεκινάτε, σας συγκινεί όπως και όλους τους Έλληνες ο Καζαντζάκης, οι δυσκολίες του, βρίσκεται πολλά κοινά σε όλα αυτά που πέρασε και αναγνωρίστηκε μετά θάνατον, κακά τα ψέματα, ο Καζαντζάκης. Και παίρνετε λοιπόν, μελετάτε τη ζωή του, έχετε τελειώσει το σενάριο, αν είμαι καλά πληροφορημένη, αλλά δεν έχετε ξεκινήσει τα γυρίσματα. Τα λέω σωστά? Σωστότατα. Πού βρίσκεστε? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή συγκεντρώνονται τα χρήματα και πιστεύω ότι, ας πούμε, θα πάει καλά αυτή η υπόθεση για να είμαστε έτοιμοι του χρόνου αυτή την εποχή να αρχίσουν τα γυρίσματα. Τα χρήματα από πού, κύριε Σμαραγδί? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θα ακολουθήσουμε το δρόμο που ακολούθησε και ο Γκρέκο. Δηλαδή, τα πρώτα χρήματα ήρθαν από τους Κρήτες επιχειρηματίες. Μετά ήρθαν χρήματα, τα επίσημα χρήματα που μπορεί να πάρει κανείς από τη χώρα, από σπόνσορες επίσης, δηλαδή χορηγούς κτλ. Αλλά και χρήματα από το εξωτερικό. Η ταινία αυτή πρέπει να γυριστεί, έχει γυρίσματα στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στην Αυστρία, στη Γερμανία, την Αίγυπτο, Ορσινά δηλαδή, και στην Κίνα. Στην Κίνα πώς θα τη συνδέσετε ακριβώς? Ο Καζαντζάκης είχε κάνει δύο ταξίδια στην Κίνα. Το πρώτο ταξίδι το είχε κάνει το 1937 και περιέγραψε από την πρώτη φορά που πήγε εκεί ότι η Κίνα είναι μεγάλη δύναμη που θα έρθει και την περιέγραψε όπως ήρθε ως ισχυρή χώρα. Τη λάτρευε την Κίνα και τους Κινέζους. Έλεγε μάλιστα ότι αν ξύσεις ένα Έλληνα από κάτω θα βρεις ένα Κινέζο και αν ξύσεις ένα Κινέζο από κάτω θα βρεις ένα Έλληνα. Πολλά κοινά στοιχεία και όλα του πολιτισμού μας. Ακριβώς γι' αυτό. Είμαστε δύο μεγάλοι ιστορικοί λαοί. Ναι. Μαζί με τους Εβραίους, ας πούμε τρεις. Αυτοί είναι μεγάλοι ιστορικοί λαοί. Στο δεύτερο του ταξίδι, είναι το τελευταίο, το 1957, το έκανε λίγο πριν πεθάνει.
Έχει λοιπόν κάποιο ειδικό ρόλο η Κίνα στην ταινία. Και επειδή τη λάτρευε την Κίνα και είχε κατανοήσει απολύτως τον κινέζικο πολιτισμό, υπάρχει μια ενότητα μέσα η οποία πιστεύω ότι θα κάνει μεγάλη αίσθηση και θα αγαπηθεί και από τους Έλληνες και θα αγαπηθεί και από τους Κινέζους και θα ξαναφέρει κοντύτερα τους δύο αυτούς λαούς. Η ταινία δηλαδή μπορεί να μεσολαβήσει και για να έρθουν κοντύτερα οι πολιτισμοί μας, αλλά και να έρθουν καλύτερα, κοντύτερα και οι επιχειρηματίες, διότι οι Κινέζοι, επειδή τώρα είναι καινούργια μεγάλη δύναμη, ευκολότερα εμπιστεύεται ένα ιστορικό λαό όπως είναι αυτή, που στο παρελθόν μόνο συγγένειες βρίσκανε παρά διαφορές, δεν υπήρξαν ποτέ διαφορές μεταξύ τους. Υποθέτω ότι πηγαίνετε και συχνά στην Κίνα, έτσι δεν είναι? Ναι, και τώρα ας πούμε θα πρέπει να γίνουν γυρίσματα στην Κίνα με Κινέζους ηθοποιούς. Ναι, τους έχετε βρει, έχετε... Τους Έλληνες τους έχουμε, μάλλον αυτούς που θα παίξουν τους ελληνικούς ρόλους, ναι. Θα μας πείτε κάποιον ή όχι ακόμα? Ούτε έναν θα μας πείτε, έτσι αναποκλειστικά. Δεν μπορούμε να πούμε ακόμα. Ακόμα όχι, κανέναν. Δεν έχουν, πρέπει, έχουμε κάνει, έχουμε συμφωνήσει να μην να τα πούμε όλα μαζί μια φορά. Συγγνώμη δηλαδή. Okay. Εντάξει. Οπότε και στην Κίνα έχετε βρει, αυτό θέλω να πω, γιατί πρέπει να έχετε... Τους Κινέζους ηθοποιούς όχι ακόμα. Δηλαδή όχι. Τώρα στα ταξίδια που θα ακολουθήσουν θα οργανωθούμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Από το... Θα παίξουν όμως και Άγγλοι ηθοποιοί, Αμερικάνοι ηθοποιοί, θα παίξουν Γερμανοί, Γάλλοι. Υπερπαραγωγή πάλι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Κοιτάξτε, είναι μεγάλο μέγεθος ο Καζαντζάκης. Και να σας πω κάτι. Εάν μια χώρα, όπως είναι η Ελλάδα, που το βασικό της προϊόν είναι ο πολιτισμός και μετά είναι το υπόλοιπα πράγματα, δεν μπορεί να κάνει τα μεγάλα και κάνει μόνο τα μικρά, κινδυνεύει να μείνει μικρή χώρα. Πρέπει να διεκδικούμε τα μεγάλα πράγματα και μάλιστα πολύ δε περισσότερο στην περίοδο της κρίσης. Να μην ξεχνάει δηλαδή η ψυχή ότι ο τόπος, ο πολιτισμός, η χώρα αυτή, μέσα, η μέσα Ελλάδα είναι μεγάλη. Πρέπει λοιπόν και απ' έξω να φαίνεται μεγάλη. Θα κάνει δηλαδή, θα σας πω, εκτός του ότι μπορεί μια ταινία σαν κι αυτή, υποθέτω, να δώσει δύναμη στους Έλληνες, να βγάλουμε και την καλή εικόνα της Ελλάδας προς τα έξω, όπως την έβγαζε ο Καζαντζάκης. Και πολεμήθηκε πολύ εκ των έσω, όπως είπαμε. Και θα ξανάρθω εδώ στο ότι δεν θέλετε να πείτε τόσες λεπτομέρειες για την Μυστική Επιτροπή που σχηματίστηκε από Έλληνες για να το σαμποτάρουν στο να μην πάρει το Νόμπελ στη Σουηδία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο, έχετε σκεφτεί ότι ανοίγετε κι άλλο ένα σκοτ του αιώλου, διότι θα έρθετε αντιμέτωπος με την Εκκλησία, η οποία τον πολέμησε πάρα πολύ τον Καζαντζάκη? Κοιτάξτε, η Εκκλησία τον πολέμησε, αλλά στους καιρούς. Νομίζω αναγνώρισαν, κατανόησε δηλαδή η θρησκεία στα 50-60 χρόνια αυτά που μεσολάβησαν, ότι ο Καζαντζάκης ήταν ένθεος συγγραφέας. Ότι λάθος διαβάστηκε ο Καζαντζάκης. Έκανε διορθωτικές κινήσεις, θέλετε να πείτε? Νομίζω, ναι, βέβαια. Η Εκκλησία, λέω. Ναι, έκανε διορθωτικές κινήσεις, ναι, βεβαίως. Δηλαδή, οι αποκλεισμοί που υπήρξαν, γιατί υπήρξαν αποκλεισμοί. Οι αφορισμοί, ναι, και λοιπά, ναι. Αυτά τα πράγματα, ναι. Όχι, νομίζω ότι και στην ταινία, κοιτάξτε, ό,τι διεκδίκησε η θρησκεία, με το δικό του τρόπο το διεκδίκησε ο Καζαντζάκης. Δηλαδή τι, να βρούμε το ένθεο κομμάτι του εαυτού μας. Απλώς ακολούθησαν διαφορετικό δρόμο. Δύο παραλλήλες που δεν συναντήθηκαν πουθενά. Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, δεν συνευρέθησαν. Στους καιρούς όμως, αναγνώρισε, θέλω να πιστεύω, και κυρίως η Ορθόδοξη Εκκλησία, ότι ο Καζαντζάκης ήταν άνθρωπος καλών προθέσεων. Λάθος διαβάστηκε. Εγώ, η ταινία, θέλω να πιστεύω ότι θα βοηθήσει να γεφυρωθούν αυτές οι τότε λανθασμένες κινήσεις. Το ευχόμαστε. Αυτό θα είναι άλλο ένα ευχάριστο σημείο, ναι, και κομμάτι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι. Ξαναπάμε στο πριν. Ναι, ναι. Σας έχουμε ακούσει επανειλημμένα και εδώ σε αυτή την εκπομπή να λέτε ότι υπήρξε μια οικονομική καταστροφή και ότι δεν ντρέπεστε να δηλώσετε φτωχός. Και ότι πραγματικά σας κόστησε πολύ το χαβιάρι, να το πω έτσι. Τι έχει συμβεί με αυτή την ιστορία? Κοιτάξτε. Κάναν πίσω οι χρηματοδότες? Τι έχει συμβεί ακριβώς? Τότε ήταν ακόμα μπερδεμένο όταν τα λέγαμε. Ναι, δηλαδή κοιτάξτε, η κρίση χτύπησε και την ταινία. Και τη χτύπησε διότι λανθασμένοι χειρισμοί που έγιναν δεν μπήκε στην ταινία η Ρωσία. Από λανθασμένους χειρισμούς. Λανθασμένους χειρισμούς πιανού? Υπήρξαν λανθασμένοι χειρισμοί. Ήταν μια περίοδο
μια περίοδος που οι σχέσεις της Ελλάδας και Ρωσίας δοκιμαζόταν στο πολιτικό επίπεδο και αυτό παρέστηκε και άλλα πράγματα. Εδώ λοιπόν κάναμε το λάθος, αυτό θέλω να πω. Έγινε εκεί μια αυτή και βρεθήκαμε από λάθη άλλων, βρέθηκε η ταινία σε προβλήματα. Γιατί πρέπει να σας πω, τώρα που πέρασε ο καιρός, εμείς είχαμε ένα δίλημα. Όταν η Ρωσία τελικά απομακρύνθηκε για άλλους λόγους, άσχετους με τα καλλιτεχνικά, έπρεπε ή να σταματήσουμε την ταινία ή να την προχωρήσουμε με τον κίνδυνο να υπάρχουν υποχρεώσεις που δύσκολα θα μπορούσε να τις καλύψει η ίδια ταινία. Αποφασίσαμε με τη γυναίκα μου να κάνουμε την ταινία, να υπάρχει η ταινία και θα υποστούμε, ας πούμε, τις συνέπειες, ας πούμε, της κρίσης. Είμαι υπερήφανος και για τη γυναίκα μου, το λέω αυτό. Αυτό είναι μια κουβέντα πολύ έτσι τρυφερή και ουσιαστική που λέτε, πάντοτε την αναφέρετε την Ελένη, σαν στυλοβάτη, σαν στήριγμα και είναι στήριγμά σας ουσιαστικό. Και θυμάμαι και στην προηγούμενη συζήτησή μας που είπατε ότι χωρίς την Ελένη δεν θα μπορούσα να κάνω βήμα, το στήριγμά μου. Ναι. Και ξέρετε ότι τώρα... γυναίκα να τα ακούει από έναν άντρα σήμερα αυτό. Έχω μια εντύπωση ότι η κεντρική πηγή, ο ακίνητος κινητής του σύμπαντος, δεν είναι αρσενική οντότητα. Εάν έχει φύλο, είναι θηλυκή οντότητα. Άρα πρέπει να σεβόμαστε τη γυναίκα. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα και σας τιμά. Πολύ. Και πρέπει να είναι πολύ ευτυχισμένη, είναι δηλαδή ευτυχισμένη γυναίκα, μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα που σας στηρίζει και πολλές φορές έτσι χαίρομαι που ακουμπάτε σε αυτή την προσωπικότητα. Χωρίς την Ελένη δεν θα έκανα τίποτα από αυτό που έκανα. Πολύ, πολύ όμορφη κουβέντα. Οπότε, με την Ελένη μαζί. Να σας πω και εδώ άλλη μια σύμπτωση, έτσι. Βρήκατε τη Λένοτσκα της ταινίας σας. Και εδώ άλλη μια σύμπτωση, λέμε, της παράλληλης ποιής. Η Λένοτσκα του Καζαντζάκη. Τη βρήκατε? Ναι, βεβαίως την έχω βρει. Μοιάζει με την Ελένη σας? Ναι. Εγώ δεν θα πω άλλα. Με πήρε μια γυναίκα που διάβασε το σενάριο και μου είπε... Τη γυναίκα σου περιγράφεις. Γι' αυτό. Είδατε οι συμπτώσεις. Ναι. Με το Καζαντζάκι. Σε πολλά σημεία ταυτίζεστε πάντως. Πραγματικά έχετε πει. Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε γεννηθεί στην Κρήτη. Το μαγαζί του πατέρα του ήταν απέναντι από το μαγαζί του πατέρα μου. Το σπίτι του με το σπίτι του Καζαντζάκι. Και με το νοσοκομείο που γεννήθηκα είναι ένα τρίγωνο μέσα στην πόλη. Κατά περίεργο τρόπο, όταν δωρήσαμε τα εκθέματα της πίνακης της ταινίας El Greco και έγινε αυτή η μόνιμη έκθεση, δηλαδή με προοπτική μουσείου, ο Δήμαρχος μας έδωσε μια πύλη των παλαιών τυχών της πόλης, την πύλη Βιθλέμ, που είναι ακριβώς από κάτω από τον τάφο του Καζαντζάκη, και αυτή η πύλη είναι ακριβώς απέναντι από το νοσοκομείο που γεννήθηκα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί, λοιπόν. Παράξενο, δεν είναι, δηλαδή, θέλω να πω. Και μέσα Κρήτας, ας πούμε, τώρα μετά τον Καζαντζάκη, με τον Καζαντζάκη και μετά τον Γκρέκο, κλείνω αυτή την δικιά μου, ας πούμε, προσέγγιση των μεγάλων πυλώνων του ελληνικού αισθήματος που κατάγονται από την Κρήτη, κατάγονται από την Κρήτη, δηλαδή είναι... αποτελέσματα και του μινωικού πολιτισμού. Καλά, το κλείνουμε. Εγώ αντιλαμβάνομαι από το θαυμασμό σας στον Νίκο Καζαντζάκη. Δεν σημαίνει ότι κλείνεται, διότι ένα Γιάννης Μαραγδί που τον ξέρω εγώ αικίνητο και μονίμως εμπνευσμένο, απλώς τώρα σκέφτεστε ακριβώς αυτό το μεγάλο έργο, το οποίο υποθέτω ότι είναι και δεδαλώδες, άμα μου λέτε, τόσα γυρίσματα. Ακόμα θα πάτε από την Κίνα στην Αυστρία και από την Αυστρία στη Γερμανία. Υποθέτω θα σας πάρει. Εσείς με την πείρα σας τι υπολογίζετε, περίπου 2 χρόνια τα γυρίσματα? Μαζί με την προεργασία, ναι, δηλαδή του χρόνου θα χτιστούν τα γυρίσματα και που είναι το 15, το 16 θα παίζεται η ταινία όμως. 16 θα βγει στους κινηματογράφους, άρα έτσι, εγώ, να είμαστε καλά, όταν θα μιλάμε
από την εκπομπή όπου και αν είμαστε, θα δείτε που θα έχετε ήδη ξεκινήσει να σκαλίζετε το επόμενο βήμα, επειδή σας ξέρω καλά. Αυτό που λέτε κλείνει ο κύκλος, γι' αυτό και χαμογέλασα. Λέω εντάξει τώρα, ένας αϊκίνητος Γιάννης Μαραγδής αποκλείεται να επικλίνει ο κύκλος. Καταλαβαίνω το μεγάλο σας θαυμασμό, ότι ολοκληρώνεται μια επιθυμία σας με το Καζαντζάκι, ναι. Αλλά μετά θα δείτε που με το που θα προβάλλει τη ταινία θα μου λέτε εσείς για την επόμενη. Το 16 να είμαστε καλά. Θα είμαστε καλά και η Ελλάδα θα έχει βγει από την κρίση. Να σας ρωτήσω, αυτό το ευχόμαστε όλοι και... Το πιστεύω. Το πιστεύετε κιόλας. Το πιστεύω. Βλέπετε φως στην άκρη του τούνελ, κύριε Σμαραγδί. Βεβαίως και βλέπω. Το βλέπετε. Το πιστεύετε βαθιά και το λέτε. Ναι. Τώρα, να ρωτήσω όμως, αυτό το βιβλίο, ο αρχιτέκτονας της ψυχής, μάλιστα, θα κυκλοφορήσει σύντομα, πριν την ταινία θα το... Ναι, βέβαια, οπωσδήποτε. Α, είναι κάτι που θα βγει τώρα. Ναι. Θέλω να σας πω κάτι για αυτό το βιβλίο. Το έχει το γράφει ο Μίμης ο Τσακωνιάτης, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο για τον σκηνοθέτη Νίκο Νικολαίδη, που δεν ζει, ένα εξαιρετικό βιβλίο, και ένα βιβλίο για τον Κιούμπρικ. Δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ να διαβάζω κείμενα για τα πράγματα που έχω κάνει και να είναι σαν να μιλάει η δικιά μου η ψυχή. Όταν λοιπόν το είπα σε ένα εκδότη αυτό, που είχε εκδώσει του Νικολαίδη το βιβλίο που είχε γράψει ο Τσακωνιάτης, μου είπε ότι και ο Νικολαίδης όταν διάβασε το βιβλίο αισθάνθηκε σαν να ήταν μέσα στην ψυχή του. Αυτός ο άνθρωπος είναι μια ιδιοφυΐα η οποία ξέρει να εισχωρεί στις ψυχές των άλλων και στο έργο τους και να αναδεικνύει, ας πούμε, την ουσία του έργου. Έξω από τις μόδες που υπάρχουν, έξω από τις τάσεις, έξω από το τι μπορεί να λέει ένας και άλλος. Δηλαδή, είναι μια ικανότητα, ξέρετε, ορισμένοι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να παράγουν έργο πάνω στο έργο των άλλων ανθρώπων και αυτό έχει ως προϋπόθεση την αγάπη. Δηλαδή το εργαλείο που μπορεί να ανοίξει και να βγουν τα αρώματα από το έργο ενός ανθρώπου είναι ο άνθρωπος που πάει να τα αναδείξει τα αρώματα να αγαπάει αυτό που έχει στα χέρια του. Που δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Πότε θα το έχουμε στα χέρια μας αυτό το βιβλίο? Νομίζω σύντομα. Α, εντός κάποιων μηνών δηλαδή. Ναι. Έχει τελειώσει. Έχει κάνει ας πούμε 4 ταινίες. Παίρνει, ας πούμε, έχει κάνει τις μισές, αλλά και τις δύο, αλλά και το υπόλοιπο είναι μισοέτοιμο, ας πούμε. Αυτό αφορά λοιπόν το έργο σας ή είναι και αυτοβιογραφία, έχει και προσωπική? Όχι, όχι, το έργο. Α, είναι μόνο καταγραφή του έργου σας. Ναι. Πολύ χρήσιμο. Ανάλυση, ας πούμε, θεωρητική ανάλυση του έργου, αλλά είναι στην ουσία είναι ένα έργο που θα μπορεί κανείς να δει ένα άνθρωπο του ελληνικού αισθήματος, όπως είμαι εγώ, με ποια άλλα πράγματα συγγενεύω τόσο, το έργο δηλαδή συγγενεύει τόσο με την ελληνική πολιτισμική παράδοση όσο και με ευρύτερα με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Το βιβλίο είναι εντυπωσιακό, πρέπει να σας πω, μου είχε τρομερή εντύπωση. Τρομερή. Να λοιπόν που θα έχουμε μια αφορμή να τα ξαναπούμε, κύριε Σμαραγδί. Βεβαίως. Γιατί αν περιμένουμε να βγει ο Καζαντζάκης το 16 στους κινηματογράφους, όχι, να ορίστε, μας δίνετε συνεχώς αφορμές, κάποια τιμητική εκδήλωση, κάτι, συνεχώς μας δίνετε αφορμές. Να ρωτήσω, έχετε καταλήξει στο ποιο σας γράψει τη μουσική στην ταινία στο Καζαντζάκη? Είναι πολύ καλή ερώτηση. Κοιτάξτε, 2-3 πράγματα που αφορούν, ας πούμε, τα ρούχα, τη μουσική, τα ντεκόρ και τα λοιπά. Δεν έχουμε ακόμη πάρει αποφάσεις, γιατί μπορεί η συμπαραγωγή μας να θέλουν με κάποιο τρόπο να εμπλακούν σε κάτι από αυτά. Όπως έγινε, ας πούμε, και στον Γκρέκο που είχαμε Ισπανίδα ενδυματολόγο, παραδείγματος χάρη. Και έτσι αυτό έχει μείνει για να κουβεντιαστεί. Μπορεί, ας πούμε, όταν θα αρχίζει αυτό να ξεκαθαρίζει, να ξαναμιλήσουμε γι' αυτό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εντάξει. Κύριε Σμαραγδί, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα έβαζα στο αρχιτέκτονα της ψυχής το βιβλίο που θα κυκλοφορήσει, θα έβαζα και έναν υπότιτλο. Πετάω ψηλά και ψηλότερα για να μην με φτάνουν οι σφαίρες. Αυτή είναι και η ευχή μου. Αυτό είναι ο υπότιτλος που θα έβαζα εγώ αν κατέγραφα το έργο σας. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη σε όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και με την πρώτη αφορμή θα τα ξαναπούμε.
Με χαρά και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και τους χαιρετισμούς μας στο στιλοβάτη την Ελένη σας. Θα τα μεταφέρω. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Σμαραγδί. Ήταν ο κορυφαίος σκηνοθέτης ο Γιάννης Σμαραγδής. Ακούσατε όλα αυτά που ετοιμάζει για τη ζωή του Νίκου του Καζαντζάκη. Τεχνικά δεν ξέρω, Ανέστη, θα πάμε σε κλιπ. Ναι, θα πάμε σε ένα κλιπ και σε λίγο επανερχόμαστε με άλλο θέμα. Είσαι ένα τρελό κορίτσο με μηνύσει. Στον δρόμο όλοι σε κοιτούν. Ανάβεις φλόγες πάντα με το βλέμμα σου. Και για σένα θέλεις να μιλούν. Τρελό κορίτσο, πρόσεξε καλά. Μη ζητάς πολλά. Τώρα το τρελό κόριτσο δεν μπήκε τυχαία. Πολύ σωστά ο Ανέστης ο Κόνιαρης, ο οποίος με εκπλήσει σήμερα, έτσι, βγάζει διάφορες εκπλήξεις στον αέρα. Έβγαλε και τους charms. Το τρελό κόριτσο το θυμόσαστε κάποιοι. Αν δεν το ξέρατε, θα το ξανακούσετε. Και κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, έτσι που είναι η απόκριση, που λίγο πιο πολύ έχει ο κόσμος διάθεση να βγει, να χορέψει, να τραγουδήσει, οι charms είναι, επανέρχονται στο προσκήνιο. Και εμείς καλωσορίζουμε τον drummer, τον Γιώργο το Στρατή, τον Charms. Τον καλωσορίζουμε στην παρέα μας να μας πει τι γίνεται, τι κάνετε, κύριε Στρατή. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, πώς είστε? Πολύ καλά, μια χαρά. Τι ετοιμάζετε πάλι που είστε έτσι συνέχεια, σαν τα ζουζούνια μέσα στα πράγματα, μέσα στην επικαιρότητα? Ετοιμάζουμε ένα πολύ όμορφο πάρτι. Είναι την Κυριακή, 23 του μήνα. Είναι νωρίς, όπως παλιά δηλαδή, στις 8 η ώρα ξεκινάμε. Πού γίνεται αυτό? Είναι στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Όπως και πέρσι. Όπως και πέρσι ακριβώς. Έχουμε κάνει μια πολύ δυνατή προετοιμασία γι' αυτό. Θα είναι 3,5 ώρες περίπου, χωρίς διακοπή. 8 με 10,5 δηλαδή. 8 με 10,5, ναι. Θα χορέψουμε με την ψυχή μας. Όσο θέλετε. Όσο θέλουμε. Θα είμαστε επί σκηνής για αυτή τη δουλειά. Για αυτό το λόγο δηλαδή. Δηλαδή, θα είστε επί σκηνής και θα τραγουδήσετε βεβαίως και τις επιτυχίες σας, όπως το τρελό κόριτσο που ακούσαμε. Και τι άλλο περιλαμβάνει το ρεπερτόριο για να προετοιμαστεί ο κόσμος? Έχει και χορευτικά, χορευτικά δηλαδή, εννοώ ότι έχουμε ετοιμάσει και χορευτικά με πολύ ωραίους χορευτές σε Λάτιν. Μοτίβα, δηλαδή, θα έχουν την εμφάνιση 4 φορές με αυτά τα χορευτικά που σας λέω, ας πούμε. Τα οποία θα είναι και θα χορέψει και ο κόσμος μαζί με τους χορευτές. Το έχουμε οργανώσει με τέτοιο τρόπο, να περάσουμε όλοι καλά δηλαδή, να είμαστε μια μεγάλη οικογένεια εκεί. Είναι αλασίχτης που λέμε. Αυτό είναι πάρτι όπως γινόταν τη δεκαετία του 60. Και είστε μέσα στην εποχή, διότι πόσοι και τα νέα παιδιά μιμούνται τη διασκέδαση εκείνης της εποχής. Έχουμε πάρα πολύ. Τα χρόνια της αθωότητας, σου λένε. Ναι, έχουμε ακούσει πολλά τέτοια. Όπως το λέτε. Πείτε μου λοιπόν, εσείς, μπράβο, χαίρομαι που δεν το βάζετε κάτω, που αναβιώνετε αυτή την εποχή, που δίνετε έτσι μια γεύση αυτής της εποχής και στους νέους, φέρνετε και τους παλιούς, γιατί υποθέτω από πέρσι, τι βλέπετε, τι ηλικίες έρχονται σε αυτά τα πάρτι? Έχει αλλάξει ο μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων που έρχονται πια. Είναι πολύ μικρότερη, η ζώνη 30 μέχρι 50 δηλαδή, είναι η πλειοψηφία. Είναι άνθρωποι που έχουν ακούσει και από τους γονείς, ας πούμε, αλλά και παλαιότερα από τα βινίλια και τα λοιπά, έχουν ακούσει αυτά τα μουσικά κομμάτια και τώρα που τα βρίσκουν με αυθεντικό τρόπο, ας πούμε, τα τιμούν με την παρουσία τους. Αυτό έχει γίνει στις τελευταίες μας εμφανίσεις, σε όλες τις τελευταίες εμφανίσεις, από την Τεχνόπολη μέχρι και τις τελευταίες εμφανίσεις στο Γιάννηνο. Είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτό το πράγμα γιατί βλέπουμε νεότερο κόσμο, εκτός από τους φίλους μας, της ηλικίας μας δηλαδή, και νεότερο κόσμο που ενδιαφέρεται πάρα πολύ για αυτά τα πράγματα. Και αυτό μας δίνει περισσότερη δύναμη για να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυνατά. Πολύ ωραία. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με την προσέλευση του κόσμου. Κύριε Στρατή, να ρωτήσω, για να έρθει κάποιος, θυμάμαι ότι πέρσι γινόταν και χαμός, έμαθα, γιατί εγώ δεν ήρθα, αλλά μου το είπανε φίλοι μου που ήρθαν. Θα μας έρθετε φέτος, φαντάζομαι. Θα έρθω την Κυριακή, λέτε. Είναι μόνο την Κυριακή. Είναι μόνο την Κυριακή, ναι. Με τι εισιτήριο έρχεται, δηλαδή πόσο θα το κοστίσει αυτό το πάρτι? Αυτό θα κοστίσει σε οποιονδήποτε έρθει, είτε για ποτό είτε για φαγητό, μαζί με την είσοδο, ας πούμε, maximum 25 ευρώ.
Maximum 20 ευρώ. Γιατί το λέτε το maximum, ευρώ. Γιατί, 25 ευρώ. Ναι. Υπάρχει φαγητό, υπάρχουν, δηλαδή, γιατί λέτε... Υπάρχει επιλογή πλήρους φαγητού και τα λοιπά, για όσους το επιθυμούν. Μάλιστα. Γι' αυτό λέτε maximum βεβαίως. 25. Ναι, ναι, βεβαίως. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εγώ να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε που υπάρχετε και έτσι μας θυμίζετε και... Μας φέρνετε ξανά τη δεκαετία του 60. Η Charms λοιπόν στο Γιάννηνο Μουσικό Θέατρο για ένα και μοναδικό πάρτι την Κυριακή αυτή 23 του μηνός. 8 με 11.30 non-stop και ενδεχομένως και λίγο παραπάνω, κύριε Στρατή, έτσι. Εξαρτάται από την εξέλιξη, ναι, βέβαια. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Να είστε σας καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Σε ένα δρόμο. Πού τρέχεις, Δημήτρη μου, σε έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, Δημήτρη Μπάση. Πού τρέχεις? Πηγαίνω Θεσσαλονίκη. Α, εδώ ξέρουμε ότι κάνεις, έχεις πρεμιέρα την άλλη Τετάρτη. Το ξέρω, έχω πρεμιέρα την άλλη Τετάρτη, αλλά κάνουμε πρόβες ήδη δύο μήνες. Είμαστε στην τελική ευθεία για την παράσταση ξημερώνει Κυριακή. Με τα τραγούδια από τα δύο πολύ σπουδαία έργα του Μίμη Πλέσσα, το δρόμο και το μιλάμε για την Λευτεριά. Ανεβαίνω δύο μέρες στη Θεσσαλονίκη για προσωπικούς λόγους και θα είμαι πάλι για την τελική ευθεία στις τελικές πρόβες. Λοιπόν, στο ίδιο νομίζω να τα πάρουμε από την αρχή. Άρα στη Θεσσαλονίκη ανεβαίνεις για προσωπικούς λόγους και όχι για εμφανίσεις. Δεν έχουν να πούμε κάτι για τις εμφανίσεις σου εκεί. Όχι, ανεβαίνω για προσωπικούς λόγους. Ωραία. Άρα αυτό το κλείνουμε το κεφάλαιο. Πάμε λοιπόν στο ξημερώνει Κυριακή, που ανεβαίνει την Τετάρτη 26 του μηνός, όπως σωστά είπε, στο Θέατρο Ελληνικός Κόσμος. Ξημερώνει Κυριακή, που είναι μια διασκευή του δρόμου με τα τραγούδια από το άλμπουμ Ο Δρόμος και το Μίλαμε για τη Λευτεριά. Πολύ σωστά τα είπες. Μίμης Πλέσσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, και στην ουσία εσύ τραγουδάς αυτά που έλεγε το 69-70 ο Πουλόπουλος. Τραγουδάω τα τραγούδια που έλεγε ο Πουλόπουλος. Είναι ένα κουμιώτη η οποία συμμετέχει στην παράσταση. Τραγουδάει τα τραγούδια τα δικά της. Η πρώτη διδάξασα δηλαδή, στο Χελιδονάκι και στο πρώτη φορά. Η πρώτη διδάξασα, ναι, έτσι ακριβώς. Πρέπει να πω ότι είμαι ενθουσιασμένος από το όλο αποτέλεσμα, γιατί γενικά ο χώρος του θεάτρου είναι κάτι που εμένα με μαγεύει, με βοητεύει. Και όταν στο θέατρο μπήκε η μουσική μέσα και διηθούν οι σκηνές με τα τραγούδια, και ειδικά όταν μιλάμε για τα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα, που είναι ειδικά ο δρόμος, όπως ξέρουμε όλοι, είναι ο δίσκος με τις περισσότερες πωλήσεις στην ελληνική δισκογραφία. Ναι, 3.800.000 αντίτυπα έχει πουλήσει και είναι ο πρώτος χρυσός δίσκος. Τότε καθιερώθηκε ο χρυσός δίσκος. Έτσι ακριβώς. Είναι, είναι ένας δίσκος που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Οπότε φανταστείτε τώρα όλο αυτό το πράγμα να μπει μέσα σε μια θεατρική παράσταση που είχε πει ο Μάνος Πετούσης. Και επειδή ακριβώς όπως είπα, εμένα με βοητεύει και με μαγεύει, αγαπώ πολύ το θέατρο, ζω στιγμές ας πούμε ανεπαράλληλες. Είναι μια καινούργια εμπειρία. Από τα τραγούδια ποιο ξεχωρίζεις από αυτά του δρόμου που λες? Κοίταξε, όλα τα τραγούδια είναι εκπληκτικά. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις σε ένα έργο σαν το δρόμο που έχει αρχή, μέση και τέλος. Όμως επειδή η σκηνή
που παίζει, που μπαίνει το τραγούδι, το «Έπεσε βαθιά σιωπή», επειδή είναι η στιγμή του θάνατο του νέου, έτσι, που σκοτώνει ένα νέο παιδί, και πραγματικά η σκηνή αυτή, επειδή έχει και το συγκεκριμένο τραγούδι, το ξεχωρίζω από την παράσταση. Όπως και το άγαλμα, επίσης είναι μια συγκλονιστική στιγμή στην παράσταση, που το λέω σχεδόν μαζί με το Μητρούση. Είναι επίσης μια στιγμή που ξεχωρίζω. Έτσι λέω ότι ξεχωρίζω αυτά τα τραγούδια λόγω και της πλοκής του έργου, έτσι. Γιατί σαν έργο ο δρόμος, σαν τραγούδια δηλαδή, μου αρέσει. Είναι ένας δίσκος εκπληκτικός. Ένας δίσκος σταθμός. Έτσι, να σου κάνω ένα τεστάκι. Έχεις προσέξει τίποτα το παράξενο στα 11 από τα 12 τραγούδια του δρόμου? Δηλαδή έχουν κάτι ξεχωριστό? Γιατί είναι ένας δίσκος που έχει 12 τραγούδια, 12 επιτυχίες. Εγώ θα σου κάνω ένα τεστ, ένα quiz. Τα 11 από τα 12 έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Θέλω να δω αν σαν τραγουδιστής το έχεις προσέξει. Που κάνεις πρόβες 2 μήνες. Τι εννοείς? Τι εννοώ, θα σου πω. Αυτό που έχω προσέξει, ναι, καταρχήν, που δεν ξέρω αν είναι, ναι, συμπεριλαμβάνει στο quiz, είναι ότι για κάποιο λόγο τα τραγούδια αυτά και το έργο είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Αν και γράφτηκε το 69, είναι σαν να γράφει και το σήμερα, με όλη αυτή την κατάσταση που περνάμε. Βέβαια, γιατί τότε. Και ειδικά ο τίτλος της παράστασης, που βγαίνει το τραγούδι του δρόμου, έτσι, το ξημερώνει Κυριακή, είναι αυτό που περιμένουμε όλοι. Η ελπίδα. Να ξημερώσει μια Κυριακή, η ελπίδα. Η ελπίδα. Να δούμε αυτό το περιβόητο φως στο τούνελ πια, έτσι. Άλλωστε, είναι η ελπίδα από το φως. Μην πας μακριά, για την κατοχή μιλούσε τότε. Η γερμανική οικονομική κατοχή αυτό σήμερα. Αυτό εννοώ. Ναι. Είναι μια κατοχή γερμανική πάλι, με οικονομικούς όρους, έτσι. Είναι ένας οικονομικός πόλεμος. Κατοχή τότε, κατοχή και τώρα. Μια ελπίδα έψαχνε ο κόσμος και ένα δικαίωμα στο όνειρο και τότε. Έτσι και τώρα αυτό το μήνυμα βγαίνει από το έργο και από τα τραγούδια και από την όλη παράσταση. Οπότε δεν ξέρω αν απαντώ σωστά. Όχι, καλά. Εγώ σου έκανα έτσι περίεργο κουιζάκι. Θα σου το πω σαν τραγουδιστής, έτσι για να το ξέρεις. Έχει το εξής παράξενο το έργο «Δρόμος». Τα 11 από τα 12 τραγούδια, με εξαίρεση το «Ξημερώνει Κυριακή», στο οποίο αναφέρθηκες, δεν έχουν ρεφρέν. Έτσι, την έκανα μουσικά την παρένθεση στην άνοιξη. Ναι, 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 ναι. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι όλα. Έτσι, ρεφρέν δεν θα δεις ούτε στο «Έπεφτε βαθιά σιωπή», ούτε στο «Άγαλμα». Ναι, υπάρχει ρεφρέν. Ναι, ναι, ναι. Κουπλέ, ρεφρέν. Έχει τρία κουπλέ. Ναι, μπράβο, ναι, ναι, δεν υπάρχει ρεφρέν, λοιπόν. Και γι' αυτό, για να πω και την ιστορία, όταν τα είχε γράψει ο Ελευθέριος Παπαδόπουλος, είχαν απορριφθεί από άλλους συνθέτες αυτά τα τραγούδια. Και τα βρήκε Σκόρπια ο Πλέσσας το 69 στο γραφείο του Λευτέρη. Αυτό μου το έχει πει και εμένα σε συνέντευξη ο Λευτέρης, σε τηλεοπτική μάλιστα. Και τα είδε, λέει, η Σκόρπια, λέει, το Ζουζούνι ο Πλέσσας, και είπε αυτά, μα λέει, ο Τάδε τα έχει απορρίψει. Και τα πήρε ο Μίμης και τα έκανε ένα ολόκληρο άλμπουμ. Τα είπε σε 10 ώρες παρατέταρτο, με ένα take ο Πουλόπουλος, η Κουμιώτη και η Αστεριάδη που δοκιμαζόταν τότε εκείνη την εποχή, στη Φραγκόκλιζα, στη Μόνικα. Και βγήκε ο δρόμος που βγήκε, έτσι. Παίρνοντας στην ψυχή από τις απορρίψεις, από τα απορριπταία των άλλων. Θα χτυπιούνται πολλές εταιρείες και πολλοί συνθέτες. Εγώ πιστεύω, Λουκίλα μου, πολύ στο πεπρωμένο, ότι όταν είναι κάτι να γίνει, όταν ένα έργο έρχεται κάποια στιγμή να γράψει ιστορία στην νεότερη Ελλάδα και να γράψει ιστορία και στα μουσικά δρόμενα μιας χώρας, θα αυτή τη στιγμή που θα εμπνευστεί ο συνθέτης, αυτό που έχουν απορρίψει κάποιοι άλλοι θα είναι πηγή έμπνευσης, ας πούμε, για τον συνθέτη, και εδώ μιλάμε για τον Μίμη τον Πλέσσα, και θα γίνει αυτό το σπουδαίο δημιουργήμα. Θα ξημερώσει, Κυριακή, Δημήτρη, στη χώρα? Πώς το βλέπεις? Είμαστε κοντά στο ξημέρωμα. Κοίταξε, εγώ είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος. Δεν θέλω να χάσω την ελπίδα, γιατί είναι το μόνο πια που μας έχει μείνει. Θέλω να πιστεύω ότι θα ξημερώσει η Κυριακή, ότι ο κόσμος πια θα σηκωθεί από τον καναπέ. Πολλές φορές τα τραγούδια έχουν δύναμη και αυτές οι θεατρικές παραστάσεις ακόμα είναι, ίσως να είναι μια σπίθα, να αφυπνίσουν τον κόσμο. Με τα τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη, το 1974, ο κόσμος μπήκε στους δρόμους για να διεκδικήσει ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Ίσως, ας πούμε, είναι ευκαιρία τέτοια τραγούδια, όπως ο δρόμος, όπως το μίλαμε για την ελευθερία, και τέτοιες θεατρικές παραστάσεις που πια είναι επίκαιρες σήμερα που το περνάμε, ίσως να είναι μια σπίθα και να προβληματίσει το θέατη όταν φύγει και πάει σπίτι του. Και να αρχίσει μια κινητοποίηση πια, διότι από τον καναπέ μας δεν θα έρθει, δεν θα ξημερώσει η Κυριακή. Κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Γιατί περιμέναμε τόσα 4 χρόνια να ξημερώσει αυτή η Κυριακή, αλλά δεν ξημερώνει. Τι είμαστε τώρα, στη Δευτέρα, Τρίτη μέχρι την Κυριακή, ή πάμε προς το Παρασκευό Σάββατο? Εκεί θέλω τη δική σου αίσθηση που είσαι μέσα στα πράγματα, ένας νέος άνθρωπος. Κοίταξε να δεις κάτι. Εγώ θέλω μέσα με αυτή την κουβέντα μας να δώσουμε και μια νότα αισιοδοξίας στον κόσμο. Έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι
ας πούμε ότι είμαστε την Παρασκευή. Μπράβο. Ότι θα έρθει το Σάββατο που πάντα είναι μια μέρα καλή της εβδομάδας. Και επιτέλους να έρθει και η Κυριακή, να ξημερώσει η Κυριακή. Να ξημερώσει η Κυριακή. Πάντως σίγουρα θα ξημερώσει η Κυριακή με το καλό 26 Φεβρουαρίου που θα σε δούμε πρωταγωνιστή σε αυτό το έργο. Να σε χειροκροτήσουμε όλοι μαζί στο θεατρικό σανίδι που τόσο αγαπάς, στο θέατρο, στα τραγούδια που τόσο αγαπάς. Θα είμαστε εκεί και θα μεταφέρουμε και τις απόψεις μας, την κριτική μας και θα τα ξαναπούμε, Δημήτρη μου, πολύ θα σύντομα. Θα χαρούμε πολύ. Εγώ θέλω να σας πω ότι πραγματικά εγώ δεν λέω πολλά λόγια και γενικά, ας πούμε, δεν είμαι πολύ καλός στις δημόσιες σχέσεις, αλλά είναι μια παράσταση που πραγματικά μετά από τόσες πρόβες, το λέω έτσι, αξίζει να τη δει ο κόσμος. Αξίζει να έρθει να τη δει και να προβληματιστεί και να χαρεί τραγούδια τα οποία πραγματικά έχουν γράψει ιστορία. Οι παλιότεροι τα ξέρουν γιατί μεγαλώσαν αυτά τα τραγούδια, αλλά και η νέα γενιά που αρχίζει και τα μαθαίνει, έτσι, μιλάω για τη γενιά των 15άριδων και πέρα, πραγματικά θα καταλάβουν ότι αυτά τα τραγούδια έχουν πολύ μεγάλη δύναμη. Και αν και γράφτηκαν πριν από πάρα πολλά χρόνια, είναι σαν να γράφτηκαν για το σήμερα. Έτσι είναι. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό δρόμο. Και εγώ ευχαριστώ. Με το καλό να μας έρθεις και να σε χειροκροτήσουμε στις 26 του μηνός. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, ευχαριστώ. Δημήτρη. Ευχαριστώ για. Πολύ. Δημήτρης Μπάσης, αγαπημένος ερμηνευτής. Νομίζω με τα καλλιτεχνικά καλύψαμε έτσι τη μέρα και όλο αυτό το πονοκέφαλο πρόλαβα μόνο στην αρχή να σας πω για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, για τα νέα σημεία στις φορολογικές δηλώσεις, τους νέους κωδικούς και τι πρέπει να προσέξουμε. Δεν υπάρχουν φοροαπαλλαγές φέτος, άρα καλό είναι να τις συμπληρώσετε πολύ προσεκτικά και αν μπορείτε και υπάρχει δυνατότητα με τη βοήθεια ενός λογιστή για να αποφύγετε τις παγίδες οι οποίες είναι, ας πούμε, από φέτος για πρώτη φορά θα δηλωθούν και οι τόκοι των καταθέσεων από το πρώτο ευρώ, όχι από τα 250 όπως ήταν πέρσι για τους μεγαλοκαταθέτες, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών. Υπάρχουν πολλές παγίδες, θα τα πούμε αναλυτικότερα αύριο που θα είμαστε παρέα εδώ 12 με 1 στη ζούγκλα μας. Να ευχαριστήσω θερμά τον Ανέστη τον Κόνιαλ για την συνεργασία. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που ήσασταν στην παρέα μας. Αύριο 12 με 1 και πάλι εδώ. Να είστε καλά.